Πόσο τυχερός νιώθεις? Σίγουρα όχι όσο τυχερός όσο αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το βίντεο. Γιατί σήμερα θα δούμε τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο. Κάνε like and subscribe και πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Παραλίγο. Παραλίγο να γίνει βλακή. Ξεκινήσαμε κατευθείαν στα βαθιά. Δες εδώ. Πολύ τυχερός. Shout out σε αυτούς που μπορούν να οδηγήσουν και να αποφύγουν τέτοια πράγματα, έχω να πω εγώ, γιατί όλοι οι υπόλοιποι θα τους είχαν πατήσει. Muffin, σε σένα αναφέρομαι. Μπρο. Έχω πολλούς φίλους τέτοιους. Στάμπο. Πώς το μετάμε καμιά φορά στο κόκκινο. Πούς, έχω πολλές αναφορές να κάνω σε αυτό το βίντεο. Έχω ήδη κάνει δύο και είμαστε στο ένα λεπτό. Καλά, ο μπρο έχει παίξει όλα τα φόρτσα. Τι λες τώρα, αυτός έχει παίξει και το καρμπόν, τον Need for Speed. Μπρο, κρατήθηκε. Δες εδώ, πιάστηκε πάνω στο... Τι κάνεις. Το γλίτωσε, αλλά γιατί η επιλογή σου ήταν να κάνεις πατίνι και να μην πατήσεις πιδάλι. Πάτα το πιδάλι. Δες εδώ τι κάνει. Γιατί κάνει, πάτα. Εκτός άμα το έχει τύπου στην πρώτη ταχύτητα, εκεί το δέχομαι. Στην πρώτη ταχύτητα δεν θα πέθαινες. Ανατρίχησα με αυτό. Παραλίγο το πιτσιρίκι. Το πιτσιρίκι λίγο έλειψε. Όταν βγαίνετε βόλτα με τα μικρά τα παιδιά, δέστε τα, είναι ηλίθια. Έχει περιφερειακή όραση τόση. Από εδώ και από εδώ δεν βλέπει. Μπρο, το έχουμε από δεύτερη οπτική. Όχι, δεν το έχουμε. Τι καλά θα ήταν αυτό, ρε μπροκό. Εγώ σας το είπα. Δέστε τα παιδιά σας με σκηνή και βγάλετε τα βόλτα πως βγάζετε σκυλιά. Είδατε περιφερειακή όραση το πιτσιρίκι. Μηδέν. Δέστε τα και βγάλετε τα βόλτα. Και άμα κλάψουνε, δώσε τα κανένα μπίσκοτε. Τι λέω, ρε μα. Θα τρώγε τον κεραυνό και θα γινόταν Charge Creeper. Γέννησε κανένα γουρούνι, θα γινόταν πίγμες. Σταματάω γιατί πολλοί δεν ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Για λίγο γλύζει το πόδι του. Δες εδώ. Για λίγο. Πού πιάστηκε. Πιάστηκε όμως, αυτό έχει σημασία, σταμάτησε. Κράτα ποδήλατο. Άστον αυτόν το ποδήλατο. Και μόνο που είδα τέτοια λάστιχα θεώρησε το ποδήλατο είναι πανάκριβο. Εντάξει. Βιάστηκα να μιλήσω. Μπρο! Τι λες τώρα! Θα είχε γίνει κοιμάς! Θα τον έκανε η θεία Εσμεράλδα από την... από το Μεξικό, θα τον έκανε λαζάνια. Γεια σου, θεία Εσμεράλδα, εγώ είμαι καλό παιδί, μην με κάνεις λαζάνια. Εκτός αν θες να κάνεις λαζάνια για εμένα. Ο μπρο θα κάνει σκέιτ και... Εντάξει, μπρο, ανακλαστικά σκέιτερ. Τι λες τώρα, δες εδώ. Αυτό πρέπει να ήταν καταδίωξη γιατί έχει ελικόπτερο από πάνω. Αυτό πρέπει να ήταν καταδίωξη. Μπρο στην Αμερική ο κόσμος είναι τρελός. Είναι πολύ κόσμος στην Αμερική που είναι χαζός και πολύ κόσμος που είναι τρελός. Και μετά έχεις κάτι στο ενδιάμεσο που είναι συνδυασμός. Είναι τρελοχαζί. Μακριά. Τι κάνουν οι ηλίθιοι, τι κάνουνε! Τι κάνουν! Κάτσε ρε μπρο, λίγο. Το όσωσε το πιτσιρίκι. Θα κάνω βίντεο Fathers with Quick Reflex που ήταν με τα γρήγορα τα ανακλαστικά. Σίγουρα έχετε τέτοιο βιντεάκι. Θα κάνουμε πολλά τέτοια βιντεάκι γιατί μου άρεσε. Δες εδώ, το γύρισε. Που το έκανε στο Σαν Ανδρέας κάποτε. Τρελά σκύλισε, μπρο. Το όσωσε. Εδώ που δεν αντιδράει δείχνει ότι δεν το φοβάται τον ελέφαντα. Και αυτό προκαλεί φόβο στον ελέφαντα και σταματάει. Το ίδιο βίντεο το έχω δει και με γορίλα. Αν κουνιόταν έστω και μισό χιλιοστό, τον είχε τσακίσει ο ελέφαντας. Αν κουνιόταν έστω και μισό χιλιοστό, ο ελέφαντας τον είχε πατήσει, τον είχε κάνει. Κρέμα λυφή. Δες εδώ τι κάνει, δες εδώ! Διπλό! Διπλό kickflip με τα μάξι έκανε την πας, μπρόκο, μπράβο του! Προχώρα, ρε ζώο! Ρε! Δεν ακούει! Δεν ακούει που έρχεται ζώο! Βλέμμα!
Βλέπα, ευτυχώς έζησε. Ευτυχώς έζησε το ζώο. Βλέπεις τι ραμπά κάτω, γιατί περνάς. Κάθεσαι εκεί με το ποδηλατάκι σου και έρχεται στο παίρνει ένα μάξι και σου πει. Τι έκανα εγώ. Ποιον πείραξα σήμερα, τι έγινε εδώ. Γιατί μου πήρες το φέρτο ποδηλατά μου πίσω. Ω, μπρο. Βγήκε όμως. Πω! Ευτυχώς πέρασε από πάνω και έχει μπροστά. Δες εδώ κόλπο. Έβγαλε το καπέλο και ξαναπήγε. Μπρο, τι λες! Ότι πώς βρήκε καινούργια θέση, βρήκε καινούργιο όχημα. Παράτησε το μηχανάκι του για να πάρει αυτό. Δες εδώ! Οπ! Μια θέση. Διάλυσε και τα δύο μπρίζωμα. Το έσωσε ρε το θηρίο, το έσωσε. Το έσωσε το θηρίο. Μπρο, τι κάνει. Μπρο, είναι ηλίθιοι. Οι μοτοσυκλετιστές είστε όλοι ηλίθιοι χωρίς καμία εξαίρεση, ρε. Όλοι οι μοτοσυκλετιστές είστε ηλίθιοι, ρε φίλε. Επειδή χωράτε, ρε μαλάκες, να μπείτε με τη μηχανή, θα πάτε, θα ρισκάρετε τη δική σας ζωή, θα ρισκάρετε και του άλλου τη ζωή. Λάθος, γιατί έβλεπες το να έρχεται και δεν σταμάτησες. Έλεγες, ω, θα περάσω. Θα περάσω. Προλαβαίνω. Ωραία, προλαβαίνω. Εσείς που σκυπάρετε, που δεν σταματάτε στο stop, για να γλιτώσετε 4 δευτερόλεπτα οδήγησης, θα ρισκάρετε να σκοτώσετε άνθρωπο για να περάσετε. Φουου! Nice shot. Πού πάει όλος με τα ηλίτρα? Ο σκιούρος. Ω, ω, τα guardrails τον κράτησαν. Ω, παραλίγο. Βγες όπως είσαι από τα μάξι και μην ξαναμπείς αυτό. Ας το να πέσει, διάλυσε το. Και βγαίνει χαλαρός. Δεν έγινε. Δεν έκανε 15 κολλητούπες μόλις τώρα τα μάξι και με εμένα. Με σου το έχω μια καφεδάκι. Χαλάρα, δεν έγινε κάτι, όλα κομπλέ. Το έχουμε, μπρο, το πάρουμε άλλο μάξι. Δες εδώ ρε, δες εδώ. Πάω για καφεδάκι. Φουου. Παραλίγο να πεθάνεις, μπρόκο. Καρχαριάς. Ω! Ω, καλά σου κάνε, μπρο. Αυτό έφταγες εσύ. Ω! Ω! Ου! Τι φάση ρε με τους ηλίθιους και τα τρένα. Ρε μαλάκες, έρχεται τρένο. Είστε ζώα. Δεν μπορείς να περιμένεις 10 δευτερόλεπτα να περάσεις το τρένο. Για κάθε έναν τέτοιο τυχερό υπήρξαν 10 τύχοι, να ξέρετε. Ναι, μπράβο, το κρατήσεις. Ποιος είσαι ρε. Πάλι το ίδιο πράγμα. Τι θα γίνει ρε με τα τρένα και τις ράγες. Ναι. Δες εδώ. Δες εδώ. Πάλι στο τρένο. Το μισό βίντεο είναι τρένο. Ότι πας γίτα ρε. Το πρόλαβε. Πάτα εδώ για να δεις το προηγούμενο βίντεο που είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει, γιατί ήταν TikTok life hacks τα οποία ήταν ηλίθια.